Με αλεξί σφαιρογυλαίκο μέσα από τον μπουφάν, την κουκούλα πάντα να καλύπτει το κεφάλι της και μέρος του προσώπου της, συνοδεία πλήθους αστυνομικών σε μια ευρεία επιχείρηση, η 33χρονη μητέρα μεταφέρθηκε από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων, αρχικά στον εισαγγελέα και ακολούθως στο γραφείο της ανακρίτριας. Βάσει του διαβιβαστικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα, από το σύνολο του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού προκύπτει ότι ο θάνατος της Δέλτα Γάμα επήλθε συνεπία χορήγησης θανατηφόρου ποσότητας κεταμίνης μέσα σε 20 λεπτά το πολύ από τη στιγμή της χορήγησης και κατά το χρονικό αυτό διάστημα μαζί με την Γάμα ήταν μόνο η μητέρα της, Π.Σ. Η τελευταία φορά που κάποιος από τους γιατρούς ή το νοσηλευτικό προσωπικό επισκέφτηκε το θάλαμο της ανήλικης ήταν περίπου μία ώρα πριν την εκδήλωση του επεισοδίου που οδήγησε στο θάνατο του παιδιού. Από την εξέταση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και από τον ιατρικό φάκελο του θύματος προκύπτει ότι δεν χορηγήθηκε σε καμία ποσότητα κεταμίνη. Η 33χρονη κατηγορούμενη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Μετά την παραίτηση του συνηγόρου της εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και ως εκ τούτου η ανακρίτρια διόρισε συνήγορό της από τη λίστα δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μεταφέρθηκε και πάλι με ισχυρότατη αστυνομική δύναμη από το ανακριτικό γραφείο στα αυτοκίνητα της αστυνομίας και από εκεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και θα παραμείνει μέχρι την απολογία της. Στην Πάτρα λύθηκε η πολιορκία του σπιτιού από περίοικους της κατηγορουμένης, οι οποίοι έσπευσαν το απόγευμα της Τετάρτης στο άκουσμα της σύλληψής της. Κάποιοι από το πλήθος έφτασαν μάλιστα μέχρι την είσοδο, χτυπώντας τις πόρτες, φωνάζοντας: «Δώσ' σας μωρέ τα παιδιά! Δώσ' κοιμότανε μωρέ! Πώς!» Και έγραψαν συνθήματα με σπρέι, ενώ αρκετοί διανυκτέρευσαν στον δρόμο.